Συγκέντρωση διαμαρτυρία στον ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν οι πακετόπληκτοι αγρότες από την επαρχία Αγιάς. Οι αγρότες διεκδικούν όλες οι δηλώσεις να γίνουν δεκτές από τον ΕΛΓΑ και να ξεκινήσει άμεσα η εξατομίκευση των ζημιών. Είναι υποχρέωση του ΕΛΓΑ, τονίζουν, να αναπληρώσει τις χαμένες ημέρες και να δεχτεί ως εμπρόθεσμες όλες τις δηλώσεις τους παραγωγούς. Ακόμη ζητούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Όσο παραμένει το σημερινό έκτρωμα, τονίζουν, η παραγωγή θα είναι χαμένη της υπόθεσης. Θα πληρώνουν υπέρογκα ασφάλιστρα χωρίς να ασφαλίζονται και να αποζημιώνονται. Ζητάμε να υπάρξουν δίκες έγκαιρες και άμεσες αποζημιώσεις σε όλη την επαρχία, γιατί είναι παγετόπληκτη στο σύνολό της και για τα μήλα και για τα κεράσια και για αμύγδαλα και για άλλα προϊόντα. Και επίσης ζητάμε όλες οι δηλώσεις των αγροτών που έγιναν στο Δήμο της Αγιάς να πιαστούν ως εμπρόθεσμες, να υπάρξει δηλαδή η εκτίμηση όλων των παραγωγών που έχουν κάνει δηλώσεις. Και αυτό το λέμε γιατί λόγω των γιορτών του Πάσχα και των ημεριών που υπήρχαν, υπήρξε μια καθυστέρηση και δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες για να μπορέσουν να γίνουν οι δηλώσεις. Συνεπώς, κάποιοι συνάδελφοί μας δεν πρόλαβαν να κάνουν τις δηλώσεις παραγωγής, δηλώσεις ζημιάς. Και εμείς ζητάμε μέσα και από αυτή την κινητοποίηση και στέλνοντας το μήνυμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ να δώσει και να δεχτεί το αίτημά μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΕΛΓΑ στηρίζεται από το 2011 αποκλειστικά στα χρήματα των αγροτών, στις ασφαλιστικές φορές. Καμία κυβέρνηση δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ, για τα χρήματα, για τους μισθούς των υπαλλήλων, για τα λειτουργικά έξοδα. Όλα καλύπτονται από τις ασφαλιστικές φορές των αγροτών και ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να είναι απέναντί μας. Πρέπει να είναι σύμμαχός μας, γιατί εμείς στην ουσία είμαστε αυτοί που τον τροφοδοτούμε και τον κρατάμε όρθιο και ζωντανό για να μην τον διαλύσουν και να μην χάσουν και τη δουλειά τους και οι εργαζόμενοι και να μην μας οδηγήσουν ή σε ανασφάλιση ή σε ιδιωτικές εταιρείες. Ήρθαμε σήμερα να ενημερώσουμε εδώ τους υπεύθυνους του ΕΛΓΑ ότι η ζημιά στην Αγιά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζουν και από ό,τι θέλουν να μας την παρουσιάσουν. Εμείς σαν αγρότες θέλουμε τον ΕΛΓΑ δίπλα μας, τους βλέπουμε σαν συνεργάτες. Αυτοί όμως βλέπουν κάτι άλλο. Θα τους πούμε ότι αν δεν υπήρχαν οι αγρότες, δεν θα υπήρχε ο ΕΛΓΑ. Άρα, όσο νωρίτερα το καταλάβουν, τόσο καλύτερα για όλους μας θα είναι. Μίλα, ναι. Τι έπρεπε να μιλά τώρα, τι σημαίνει. Από τον παγετό. Έχουν πέσει όλα κάτω. Τι θερμοκρασία έκανε εκείνη την ημέρα. 4-5 βαθμούς κάτω με δένα. Και πέρυσι πάθατε ζημιά. Και πέρυσι ζημιά. Και δεν πληρωθήκατε. Δεν πληρωθούμε. Δεν πληρωθούμε καθόλου. Τώρα τι ζητάτε από τον ΕΛΓΑ εδώ, τι ζητάτε σήμερα. Δεν μας δέχουν τις βιώσεις, δηλώσεις. Δεν μας δέχονται, επειδή είναι επρόθεσμες. Και αυτές δεν δέχονται. Για ποιον λόγο, αφού κάθε χρόνο πληρώνουμε ασφάλεια. Πώς θα καλύψουμε εμείς τα έξοδα. Είναι πολλά τα έξοδα. Μόνο πολλά. Σε 20 θέματα περιβόλη πληρώνουμε 7-8 χιλιάδες σε φάρμακα ευρώ. Γι' αυτό.